Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο Τάκης Καραλαμπίδης στο Χαϊδάρι και στην προπόνηση του Θρίαμβου Χαϊδαρίου. Θρίαμβος Χαϊδαρίου μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα από την Αθηναίδα. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας, τον προπονητή του Θρίαμβου, τον Αντώνη Ζαφυριάδη. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, Αντώνη, στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχετε 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και στο τελευταίο παιχνίδι, αν και προηγηθήκατε στο σκορ, τελικά χάσατε με 2-1 από την Αθηναίδα και γνωρίσατε την πρώτη σας ήττα. Ναι. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι με την Αθηναίδα και γενικά για, για τις 5 πρώτες αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Ήταν ένα παιχνίδι εξ αρχής που γνωρίζαμε τη δυσκολία του. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα ποιοτική όσον αφορά τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο σύνολό της. Εμείς παρουσιαστήκαμε με ελλείψεις βασικών παιχτών όπως ο Τσαγιάννης και ο Μπακού και προσπαθήσαμε τον καλύτερο τρόπο να αναπληρώσουμε τα κενά. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, προηγηθήκαμε πολύ νωρίς. Η συνέχεια ήταν όπως την είχαμε σχεδιάσει. Δεν έχω παράπονο από τα παιδιά καθόλου, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι ήμασταν τακτικά πάρα πολύ καλοί σε όλες τις γραμμές και σε άμυνα και σε επίθεση. Δημιουργήσαμε άλλες 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες για να αυξήσουμε το σκορ, ειδικά στα 2-3 του Ζαχαρίου και του Λαγού. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Μπαίνοντας από διτήρια και ενώ είχαμε πει τι έπρεπε να προσέξουμε, έπρεπε να κάνουμε αναγκαστική αλλαγή τον Καγιανά, ο οποίος είχε χτυπήσει από το πρώτο ημίχρονο. Και εκεί δυστυχώς λίγο στο κέντρο χάσαμε λίγο τη συνοχή μας. Πληρώσαμε την απροσεξία μας και την έλλειψη καθαρού μυαλού πολύ γρήγορα. Δηλαδή με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο βρεθήκαμε μέσα σε 5 λεπτά να χάνουμε, από εκεί προηγουμένως να χάνουμε με 2-1. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, προσπαθήσαμε να το παλέψουμε μέχρι τέλος, να ανατρέψουμε την εις βάρος μας κατάσταση. Δημιουργήσαμε πάλι κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και αναγκαστικά γνωρίσαμε την πρώτη μας ήττα. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, Αντώνη? Εντάξει, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, γιατί γενικότερα ποτέ δεν αναφέρομαι και δεν ψάχνω δικαιολογίες. Σίγουρα σε κάποιες φάσεις θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά γενικότερα δεν στέκομαι ποτέ στο κομμάτι διαιτησίας. Ο καθένας μας κρίνει διαφορετικά κάποια πράγματα. Κάποιες περιπτώσεις που θα μπορώ να πω εγώ ότι έχουμε αδικηθεί, ο αντίπαλος προπονητής θα μπορεί να πει το ίδιο και για την ομάδα του. Και γι' αυτό το λόγο δεν στέκομαι σε αυτό το κομμάτι ποτέ. Εμείς κοιτάμε αποκλειστικά και μόνο την ομάδα μας, πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στο γήπεδο και κάθε φορά να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό. Ωραία. Και από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 5 πρώτες αγωνιστικές, θα μπορούσε ο Θρίαμβος να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία? Αυτή τη στιγμή είστε στην τέταρτη θέση. Πρώτος είναι ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης με 13 βαθμούς. Δεύτερη η Αθηναίδα με 12. Ισοβαθμούν Υποκράτης και Άμυλα που είναι νεοφώτιστες στην κατηγορία με 11 βαθμούς. Και ακολουθείτε εσείς στην τέταρτη θέση. Βάσει προγράμματος, εμείς ξεκινήσαμε στην πρεμιέρα με ένα δύσκολο παιχνίδι. Για μένα η Άμυλα δεν θεωρείται ομάδα η οποία, αν και νεοφώτιστη, θα παλέψει για να μείνει στην κατηγορία. Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Θεωρώ σαν μονάδες ότι έχει και από τους καλύτερους στον όμιλο. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το απέδειξε και στο μεταξύ μας παιχνίδι. Αν μπορώ να πω ότι θα είχαμε ίσως στα παιχνίδια με την Αθηναίδα και με τους Λύκους θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι καλύτερο, ίσως να έχουμε 2-3 βαθμούς παραπάνω και να είμαστε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Εντάξει, εμείς πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για μας πλέον ό,τι παιχνίδι έχει περάσει αποτελεί παρελθόν
Μπροστά μας έχουμε επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα Εξαρχείων. Στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη το Σάββατο. Το οποίο... Την Κυριακή. Την Κυριακή, με συγχωρείς. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά τουλάχιστον το γήπεδο. Πάντα ξέρουμε ότι γήπεδα σαν της Αλεπότρυπας, σαν την Ακαδημία Πλάτωνος, δυσκολεύουν πολύ τις ομάδες που δεν κάνουν προπόνηση εκεί. Εμείς κάνουμε προπόνηση και παίζουμε αγώνες σε ένα γήπεδο μεγάλων διαστάσεων, οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα μας δυσκολέψει. Ο Όμιλος γενικότερα έχει δύσκολα παιχνίδια, έχει δύσκολες ομάδες και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είναι εδώ γύρω-γύρω σε κοντινή περιοχή με όμορους δήμους. Δηλαδή είναι ο Ιπποκράτης, όπως είπατε, από το Περιστέρι, ο Ηρακλής, η Άμυλα, ο Ορφέας από το Αιγάλεο. Γενικότερα έχουμε μεταξύ μας παιχνίδια, ηλίκη εδώ που είμαστε συντοπίτες. Όλα αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαιτερότητες και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις ένα αποτέλεσμα. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας μια εικόνα στις 5 πρώτες αγωνιστικές? Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα. Έχω πει και στο παρελθόν ότι για να μπορέσεις να κάνεις το κάτι παραπάνω, είτε αν θες να ανέβεις κατηγορία, είτε αν θες να μείνεις κατηγορία, θα πρέπει να έχεις μια συνέχεια σε όλο το πρωτάθλημα και να μπορείς όχι να είσαι πυροτέχνημα τις πρώτες αγωνιστικές και μετά να υπάρχει καμπή, θα πρέπει να έχεις την ίδια συνοχή σε όλο το πρωτάθλημα. Από αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής, η Αθηναίδα ξέραμε εκ των προτέρων ότι και βάσει δηλώσεων ότι είναι μια ομάδα η οποία πάντα έχει στόχο να πρωταγωνιστεί και πάντα έχει σαν στόχο να ανέβει κατηγορία. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης επίσης είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και η Άμυλα επίσης. Αυτές οι τρεις ομάδες νομίζω ότι γενικότερα μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν. Αλλά όπως λέω και πάλι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ο Ιπποκράτης για παράδειγμα, αν και νεοφώτιστη ομάδα, βλέπουμε ότι είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και αίτητος μέχρι και αίτητος. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία σε όλα τα παιχνίδια. Ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις ένα αποτέλεσμα, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχω έναν εύκολο αντίπαλο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα μέχρι να μπεις στο γήπεδο και να δείξεις ότι είσαι καλύτερος. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, η διοίκηση έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα με τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα τον Παναγιώτη Λαγό από την Κηπούπολη. Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και ειδικά σε καιρούς δύσκολους όπως είμαστε τώρα, γιατί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, έχουν πληγεί οι δουλειές τους. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν όσο το δυνατόν να είναι πιο πολύ κοντά μας, να μας κάνουν εντός εισαγωγικών τα χατήρια στις μεταγραφές που ζητάμε. Εμείς κοιτάξαμε από το καλοκαίρι και πριν ακόμα ξεκινήσουμε η μεταγραφική περίοδος, ακόμα και όταν ο καιρό που είχε την καραντίνα, συνομιλούσαμε συνέχεια με τη διοίκηση, ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και προσπαθούσαμε να χτίσουμε την ομάδα, ξεκινώντας από πέρυσι, φτιάχνοντας ένα κορμό, φέτος πάνω σε αυτό τον κορμό να πατήσουμε και να δούμε πού υπάρχουν ελλείψεις για να μπορούμε να πλαισιώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα με παίχτες και μικρούς σε ηλικία, αλλά και κάποιους πιο έμπειρους που θα βοηθήσουν τους μικρότερους, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό σύνολο και από εκεί και πέρα να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Η διοίκηση δεν μπορώ να πω ότι δεν μας έκανε τα χατήρια. Στο 90% πήραμε τους παίχτες που είχαμε διαλέξει και ξεκινώντας την προετοιμασία και μπαίνοντας στα πρώτα παιχνίδια, ό,τι κενό διαπιστώσαμε με κάποιες προσταφαιρέσεις όπως ο Παναγιώτης ο Λαγός ή ο Στάθης ο Βαφιάδης και οι δύο από την Κηπούπολη, και οι δύο από την Κηπούπολη, δύο πολύ καλοί παίχτες, πλαισιώσαμε την ομάδα μας. Ωραία. Αντώνη, πάμε τώρα στα αγωνιστικά προβλήματα. Ξέρω ότι είναι αρκετά τα αγωνιστικά προβλήματα.
είναι ο παίκτης που ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία και επιστρέφει. Είναι το μόνο θετικό, έτσι. Ο Καγιανάς, ναι, ο οποίος πλέον από εβδομάδα θα είναι σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Οπότε λογικά θα μπορεί να βρει καλύτερο αριθμό και στα παιχνίδια. Μας λείπουν ο Μπακού, που δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει πάλι. Ο Τσαγιάννης, ο οποίος είναι βαρόμετρο για την ομάδα και αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό πρόβλημα και ο οποίος θα είναι λογικά μαζί μας και αυτός από το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ο Σκανδαλής που προέρχεται από Χιαστό θα μπει και αυτός, έχει μπει σε ρυθμό προπονήσεων και από την επόμενη αγωνιστική θα μπορεί ίσως να μπει και στα παιχνίδια. Και ο Σαχαριάς, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το γόνατό του και θα ξέρουμε από εβδομάδα πότε θα μπει σε ρυθμούς προπονήσεων. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, τι να περιμένουμε, μάλλον τι υπόσχεση δίνεις εσύ, τι λέει ο Αντώνης ο Ζαφυριάδης από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε από πέρυσι και συνεχίζουμε και φέτος είναι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα προσπαθεί να παίξει όσο το δυνατόν γίνεται ωραίο ποδόσφαιρο, να αναδείξουμε τους μικρούς ηλικία παίκτες που έχουμε και είναι αρκετοί στην ομάδα και είτε προέρχονται από την Ακαδημία μας είτε είναι παιδιά που έχουν έρθει φέτος από άλλες ομάδες, και από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά τερματίσουμε θα είναι όφελος για την ομάδα και για τον χρόνο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχίες. Υγεία να είστε καλά, Αντώνη. Και να μην έχουμε διακοπή. Να μην έχουμε διακοπή το σημαντικότερο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όσο γίνεται να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία στηρίζονται πολύ στην παρουσία του κόσμου. Είτε από θέμα εισιτηρίων είτε από θέμα χορηγών. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει δυσκολέψει όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Και για εσάς κυρίως που μαθαίνω και ότι πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε και πρόβλημα να μπαίνετε και στα γήπεδα πλέον. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το κομμάτι, καλό είναι για εμάς να μπορείτε να μπαίνετε στα γήπεδα, γιατί μέσω από εσάς προβάλλετε και ολόκληρο το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.